Merci beaucoup, Madame la Présidente. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, c'est de nouveau un grand honneur pour moi. Γεια σας σε όλους και σε όλες. Είναι μεγάλη τιμή και για εμένα και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Αλήθειας για το Ελληνικό Χρέος να λαμβάνω το λόγο ενώπιον σας και να παρουσιάσω και να συμπληρώσω επίσης όσα μόλις είπε συνοπτικά η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής μας. Είναι βεβαίως και τιμή που συμμετέχω σε αυτήν τη συνεδρίαση ενώπιον του Πρωθυπουργού και των Υπουργών και Υφυπουργών της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και ενώπιον διαφόρων μελών εθνικών κοινοβουλίων που ήρθαν από όλο τον κόσμο και έστειλαν εδώ αιρετούς για να συμμετάσχουν σε αυτή την ιστορική συνεδρίαση. Θα σας παρουσιάσω με πολύ εύκολο τρόπο τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκαμε. Εμείς θελήσαμε να αναλύσουμε με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο, όπως μας ζητήθηκε από την επίσημη πράξη σύστασης της Επιτροπής, την διαδικασία σύμφωνα με την οποία συνήφθη το χρέος της Ελλάδος από το 1980 έως το 2015, με προτεραιότητα την πιο πρόσφατη περίοδο. Θα ακούσετε λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών όλη την ανάλυση για το πώς εξελίχθηκε το χρέος από το 1980 μέχρι το 2008-2009 και μετά τον κύριο κορμό αυτής της προκατακτικής έκθεσης, την περίοδο δηλαδή 2009-2010 έως 2015. Θέσαμε το εξής ερώτημα στους εαυτούς μας όταν επρόκειτο να αναλύσουμε αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή, πώς μπορούσαμε να κάνουμε μία διάγνωση της κρίσης και των συνθήκων υπό τις οποίες υπεγράφει το μνημόνιο το Μάιο του 2010 και ποια ανάλυση μπορούμε να κάνουμε σχετικά με τις λύσεις που προσφέρθηκαν από το 2010 και μετά. Όπως γνωρίζετε, για να αντιμετωπίσει κάποιος ένα πρόβλημα, για να αντιμετωπίσει μία κρίση, μία ασθένεια, πρέπει να κάνει μία σωστή διάγνωση. Επομένως, αναλύσαμε την διάγνωση όπως είχε παρουσιαστεί από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Ποια ήταν λοιπόν η διάγνωση που παρουσιάστηκε στην κοινή γνώμη, στην διεθνή γνώμη και στους επικεφαλείς του ΔΝΤΑΦ, αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ποια ήταν λοιπόν η διάγνωση που παρουσιάστηκε εκείνη την εποχή? Ήταν η ακόλουθη. Ότι η Ελλάδα βρισκόταν σε μια κατάσταση δυσβάστακτη από άποψη δημοσίου ελλείμματος και από άποψη χρέους που όφιλε να αποπληρώσει. Σύμφωνα με την δημόσια λοιπόν εξήγηση, το πρόβλημα ήταν πρόβλημα δημοσίων οικονομικών και επίλυσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Εμείς, αναλύοντας επιστημονικά την κατάσταση, καταλάβαμε ότι η εξήγηση αυτής της διάγνωσης σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, διότι το θεμελιώδες πρόβλημα δεν ήταν πρόβλημα δημοσίου χρέους, αλλά πρόβλημα δημιουργίας μιας φούσκας κερδοσκοπικής δημοσίων πιστώσεων που δόθηκαν από κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, κυρίως γαλλικές και γερμανικές, και από ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες. Ανάμεσα στο 2009 και στο 2001, συγγνώμη, και το 2009, το ιδιωτικό χρέος πολλαπλασιάστηκε επί 7, δηλαδή αναφέρομαι στα δάνεια που δόθηκαν από ιδιώτες πιστωτές στα νοικοκυριά. Τα επιχειρηματικά δάνεια πολλαπλασιάστηκαν επί 4, ενώ τα δάνεια των ιδιωτικών τραπεζών προς τον δημόσιο τομέα της Ελλάδας αυξήθηκαν κατά μόλις 20%. Επομένως, αυτό που αυξήθηκε ήταν κυρίως το ιδιωτικό χρέος. Και το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε η Ελλάδα το 2008-2009 ήταν πολύ
παρεμφερές, αντίθετα με ό,τι υπόθηκε, σε αυτό το οποίο συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες ανάμεσα στο 2007 και το 2002 και το 2009 και προκάλεσε όλη αυτή την κατάρρευση. Ήταν παρεμφερές με το πρόβλημα του Σεπτεμβρίου του 2008 στην Ιρλανδία. Ήταν... επίσης, στην Ισλανδία, συγγνώμη, παρόμοιο με την κατάσταση της Ισπανίας, μιας χώρας που είχε λάβει, όπως και η Ελλάδα, πάρα πολύ μεγάλα ποσά, πάρα πολύ υψηλά χρηματοοικονομικά κεφάλαια, τα οποία αντιμετωπίστηκαν σε αυτή την περίπτωση της Ισπανίας με γερμανικούς χρηματοπιστωτικούς οίκους, ενώ στην Ελλάδα από γαλλικούς και γερμανικούς χρηματοπιστωτικούς οίκους. Επομένως, μιλάμε για την BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, οι οποίες είχαν εξαγοράσει ελληνικές τράπεζες. Στη Γατρικές, η Crédit Agricole είχε εξαγοράσει την εμπορική που είχε ιδιωτικοποιηθεί το 2006. Μιλάμε για μερικές γερμανικές τράπεζες και για ελληνικές τράπεζες που και εκείνες αντιμετώπιζαν και γνώριζαν έναν πολύ υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Υπήρξε λοιπόν βούληση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 να αναπτυχθεί όσο γίνεται περισσότερο ιδιωτική πίστοση με εύκολη χρηματοδότηση προς τα νοικοκυριά. Το πρόβλημα λοιπόν επήλθε το 2008 και στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες, όταν οι κυβερνήσεις με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα το οποίο είχε συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφάσισαν να δώσουν ένεση χρηματοδότηση στις ιδιωτικές τράπεζες για πολύ μεγάλες και υψηλές εγγυήσεις. Στην Ευρώπη μιλάμε για πάνω από 4.000 δισεκατομμύρια. Τέλος του 2008 η κυβέρνηση Καραμαλή δημιουργεί ένα πρόγραμμα στήριξης 28 δισεκατομμυρίων στις ελληνικές τράπεζες, 3,5 δισεκατομμύρια σε πρώτη φάση. Και ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής της απόφασης? Ήταν η αύξηση των επιτοκίων που πλήρωνε η Ελλάδα στις αρχές του 2009, διότι οι δανειστές, αυτοί που δάνειζαν στην ελληνική κυβέρνηση, θεώρησαν ότι η Ελλάδα, εφόσον αναλαμβάνει την εγγύηση εξ ονόματος των ιδιωτικών τραπεζών, όπως είχε γίνει από τις άλλες κυβερνήσεις, αναλάμβαναν τόσο μεγάλο κίνδυνο που έπρεπε να αυξηθεί το spread, δηλαδή η απόδοση των ομολόγων. Αυτό έγινε λοιπόν στις αρχές του 2009. Βρισκόμαστε λοιπόν το 2009-2010 στην πραγματικότητα εν μέσω μιας κατάστασης όπου οι ελληνικές τράπεζες ήταν σε μια πραγματικά κρίσιμη κατάσταση και οι μεγάλες ξένες τράπεζες που είχαν δανείσει στις ελληνικές τράπεζες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση και όπου οι αμερικανικές τράπεζες που ήταν αλληλένδετες με τις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες μπορούσαν ενδεχομένως να βιώσουν τις επιπτώσεις μιας νέας τραπεζικής κρίσης στην Ελλάδα. Επομένως, η βασική διάγνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι αυτό ήταν το πρόβλημα. Όμως, όπως γνωρίζετε, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή το Δέλτα Νιτάφ, Δέλτα τέλος του 2009 ή αρχές του 2010, δεν μπορούσαν να πούν στους Έλληνες και στους Ευρωπαίους πολίτες ότι πρέπει να σώσουν τις ιδιωτικές τράπεζες. Ήταν αδύνατο να γίνει αυτό, διότι είχε ξεκινήσει μια ευαισθητοποίηση των λαών. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να δραματοποιήσουν την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδος. Ασφαλώς υπήρξε διόγκωση του χρέους και ασφαλώς θα ήταν αναγκαία μια αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Όμως η δραματοποίηση και βεβαίως με παραποίηση των στατιστικών, πράγμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο ποινικής δίωξης σήμερα στην Ελλάδα, χάρη λοιπόν στην παραποίηση των στατιστικών, δραματοποίησαν
το ελληνικό έλλειμμα. Ο Καραμαλής στις 2 Οκτωβρίου, δύο μέρες πριν χάσει τις εκλογές, είχε ανακοινώσει έλλειμμα ύψους 6% και τελικά το Μάρτιο του 2010 ο Παπανδρέου αναγγέλει έλλειμμα 13,5% ή 14%. Πράγμα το οποίο δίνει το επιχείρημα το οποίο χρειαζόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ελληνικές αρχές για να ισχυριστούν ότι χρειάζεται τώρα σχέδιο διάσωσης για την Ελλάδα και χρειάζονται κεφάλαια για την Ελλάδα και πρέπει να διασώσουμε την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια ολόκληρη εκστρατεία σε όλη την Ευρώπη, όπου 14 κυβερνήσεις της Ευρωζώνης τώρα δίνουν την αλληλεγγύη τους προς τους Έλληνες πολίτες και θα δανείσουν χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να αποπληρώσει μισθούς και συντάξεις και για να αποφευθεί ελληνική χρεοκοπία η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει μια γενικευμένη αναταραχή στις χρηματοοικονομικές αγορές. Άρα λοιπόν δημιούργησαν την εντύπωση ότι το πρόβλημα δεν ήταν το ιδιωτικό χρέος, ότι το πρόβλημα δεν ήταν πρόβλημα τραπεζικής κρίσης, αλλά ότι ήταν πρόβλημα κρατικού δημοσίου χρέους. Δημιούργησαν λοιπόν όλο αυτό το σύστημα έτσι ώστε να ακολουθήσουν πολιτικές λιτότητας στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και όπως είπα, μέσω των ΜΜΕ, η κοινή γνώμη σχημάτισε μία εντύπωση που δεν ήταν σωστή, ότι η Ελλάδα ήταν μία εξαίρεση. Ο τρόπος συμπεριφοράς των πιστωτών ήταν διαφορετικός. Δηλαδή, οι πιστώσεις χορηγούνταν με εξαιρετικά αυστηρό τρόπο, με ελέγχους από τις επιτροπές ελέγχου και εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΦΜΗ που ζητούσαν καθημερινά να αλλάξουν οι νόμοι στην Ελλάδα, να μειωθεί το ελάχιστο ημερομίσθιο, να τους νέους κάτω των 25, να καταργηθεί ο 13ος και 14ος μισθός στην δημόσια διοίκηση και να κλείσουν για τους συνταξιούχους διάφορα νοσοκομεία. Όλα αυτά ήταν κωδικοποιημένα με διάφορα συγκεκριμένα μέτρα που ζητούσαν οι πιστωτές. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση στην οποία νευριάζουν οι πιστωτές για να μπορέσουν να δώσουν χρήματα σε ένα κράτος για να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Έχουμε να κάνουμε την εξής κατάσταση. Χορηγούνται με πάρα πολύ συγκεκριμένους όρους πιστώσεις και λέγεται ότι θα σταματήσουν οι πιστώσεις αυτές εάν δεν υιοθετηθούν τα μέτρα που προβλέπουν και επιβάλλουν οι πιστωτές. Εδώ και πολλούς μήνες, από τον Ιανουάριο συγκεκριμένα φέτος, έχουν δοθεί από την Ελλάδα 7 δις και δεν έχουν δώσει οι πιστωτές ούτε ένα ευρώ, δεδομένου ότι πιστεύουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα δεν ανταποκρίνονται στις δικές τους απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν, η διεθνής κοινή γνώμη μπορεί να διαπιστώσει ότι καθημερινά οι πιστωτές λέγουν στις ελληνικές αρχές τι μπορούν να κάνουν ή τι δεν μπορούν να κάνουν. Και βεβαίως, αυτή τη στιγμή έχουμε αντίσταση εκ μέρους της παρούσας κυβέρνησης που ανέλαβαν τη δέσμευση στον ελληνικό λαό να σταματήσουν αυτή την πολιτική λιτότητας. Το γεγονός ότι πάρα πολύ συγκεκριμένα μέτρα υπαγορεύονται από μη δημοκρατικές διαδικασίες
Και πρέπει να πω ότι πέρσι το Μάιο ήμουν εδώ και από τότε και από την αρχή μάλιστα που έχω αρχίσει να έρχομαι στην Ελλάδα από το 2006 και μετά έχω έρθει πάρα πολλές φορές και ξέρω ότι χρειάστηκε κάποια στιγμή ένα έγγραφο 800 σελίδων χρειάστηκε να υιοθετηθεί από την Βουλή σε 24 ώρες, δηλαδή με τρομερή ταχύτητα, με εκβιασμό εκ μέρους των πιστωτών. Ας φτάσουμε τώρα στο 2010. Δημιουργείται η Τρόικα. Δημιουργείται το μνημόνιο. Έχουμε έγγραφα τα οποία μας έχει δώσει η Βουλή, δεδομένου ότι έχει κινηθεί μια ποινική διαδικασία εδώ στην Βουλή. Έχουμε κάποια κρυφά έγγραφα του Δελτανιτάφ, κυρίως αυτό το έγγραφο της 25ης Μαρτίου του 2010, το οποίο έστειλε ο κύριος Ρουμελιώτης στην Βουλή. Σε δύο σελίδες στο έγγραφο αυτό λέγεται με απόλυτη σαφήνεια τι ακριβώς θα συμβεί. Δηλαδή θα γίνουν περικοπές στους μισθούς, στις συντάξεις. Θα μειωθούν οι δαπάνες με τέτοιο τρόπο ώστε θα έχουμε απότομη πτώση του ΑΕΠ, ότι θα αυξηθεί το χρέος το 2013 σε ποσοστό 150% του ΑΕΠ, πράγμα το οποίο λέγεται και στο stand-by, στη συμφωνία stand-by μεταξύ ΔΝΤ και Ελλάδας. Και με αυτό το έγγραφο υπάρχει το εξής προφανές στοιχείο. Το ΔΝΤ ήξερε πάρα πολύ καλά ότι τα μέτρα τα οποία υπαγόρευε θα είχαν ένα τρομερό κοινωνικό κόστος και ένα τρομερό οικονομικό κόστος. Πώς λοιπόν το ΔΝΤΑΦ, το οποίο σύμφωνα με τα καταστατικό του δεν μπορεί να δανείσει ένα κράτος μέρος παρά μόνο εάν είναι σίγουρο ότι είναι βιώσιμο το χρέος που δημιουργείται, πώς το ΔΝΤΑΦ, το οποίο αναφέρει σε ένα έγγραφο ότι οι συνθήκες που θα επιβάλλει θα δημιουργήσαν επιδείνωση πάρα πολύ σημαντική της κατάστασης και αύξηση του δημοσίου χρέους, πώς μπόρεσε στις 9 Μαΐου 2010 να πάρει αυτή την απόφαση. Η διοίκηση του ΔΝΤΑΦ είχε μπροστά της ένα έγγραφο που έλεγε ότι αλλάζουν οι κανόνες και μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις να δανείσει ένα κράτος μέλος παρά το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργηθεί και spillover, αυτή η μετακύληση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν λέχθη ρητά στις συνεδριάσεις. Γύρω στους 10 διευθυντές από τους 24 είπαν δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες και τους απήντησαν. Κοιτάξτε το κείμενο. Το κείμενο αυτό το οποίο έχετε και θα ψηφίσετε προβλέπει μια αλλαγή που εμπεριέχεται στο εγγραφό σας. Έτσι, η θύνοντος του ΔΝΤΑΦ που δεν το επιθυμούσαν, χρειάστηκε να ψηφίσουν το δάνειο της προς την Ελλάδα και κάτι με το οποίο δεν συμφωνούσαν. Αυτοί οι διευθυντές οι οποίοι ήταν αντίθετοι, όπως ο Ελβετός, ο Βραζιλιάνος Πάμπλο Νογκέρα Μπατίστα, που ήταν αντίθετοι, είπαν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το σχέδιο έχει ως στόχο την διάσωση των ιδιωτικών τραπεζών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας. Το δήλωσαν. Ποια ήταν η απάντηση των διευθυντών του Γάλλου και του Γερμανού εκπροσώπου? Έχουμε τα επίσημα πρακτικά
Τα επίσημα πρακτικά του Δέλτα Νιτάφ, του Wall Street Journal, τον Οκτώβριο του 2013 δημοσίευσε εν μέρη κάποια πρακτικά, συνοπτικά. Έχουμε όμως τα επίσημα πρακτικά που τι λέγουν ακριβώς. Ότι ο Γάλλος, ο Γερμανός και ο Ολλανδός διευθυντής για να μπορέσουν να πείσουν τους συναδέλφους τους είπαν το εξής. Οι γαλλικές, ολλανδικές και γερμανικές τράπεζες δεν θα πωλήσουν ελληνικά χρεόγραφα τα επόμενα 2 χρόνια. Και όλοι ξέρουμε σήμερα ότι οι γαλλικές, γερμανικές και ολλανδικές τράπεζες πώλησαν τα ελληνικά χρεόγραφα παρά το γεγονός ότι έγινε αυτή η ψευδή δήλωση στην συνεδρίαση των διευθυντών του Δέλτα Νιτάφ. Το βλέπουμε από τα επίσημα πρακτικά. Ελέγχθη λοιπόν κάτι το λανθασμένο στους διευθυντές του Δέλτα Νιτάφ για να δεχθεί να συμμετάσχει στην Τρόικα. Επίσης, ξέρουμε από τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη, ο οποίος ήταν τη Δευτέρα σε δημόσια συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της ακρόασης εδώ μαζί μας, μας είπαν ότι την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της ΕΚΤ τότε, ο Jean-Claude Trichet, και αυτό φαίνεται επίσης στα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης που έγινε, είπε ο Παναγιώτης Ρουμελιώτη λοιπόν ότι ο Jean-Claude Trichet απειλούσε την Ελλάδα να της σταματήσει τη ρευστότητα που θα προερχόταν από την ΕΚΤ προς την Ελλάδα. Σας υπενθυμίζει κάτι αυτό? Ο ίδιος εκφιασμός με αυτόν τον οποίο σήμερα κάνει για την Ελλάδα ο Μάριο Ντράγκη για να υποχωρήσει η κυβέρνηση Τσίπρα. Απειλεί λοιπόν να μην δίδονται πλέον χρήματα σε ρευστό στις τράπεζες, όπως είπε ο κύριος Ρουμελιώτης, έγιναν το 2010, ώστε να μην ζητήσει η Ελλάδα αναδιάρθρωση του χρέους, ώστε να μπορέσει το μνημόνιο να γίνει βάση ενός ποσού των 110 δις χωρίς περίπτωση αναδιάρθρωσης. Το ξέρουμε. Για ποιο λόγο έγιναν αυτά τα πράγματα? Για να μπορούν οι γαλλικές, γερμανικές και ολλανδικές τράπεζες στη δευτερογενή αγορά να μπορούν να πωλούν τα ελληνικά χρεόγραφα τα οποία δεν ήθελαν. Στις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες ανέφεραν μια λανθασμένη κατάσταση και οι οποίες κυπριακές τράπεζες, όπως ξέρετε, αντιμετώπισαν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Βεβαίως. Πώλησαν τους μισούς τίτλους, τα μισά χρεόγραφα αξίας 43 δις, 20 δις. Αυτές λοιπόν οι μεγάλες τράπεζες, οι οποίες ήταν για τις ελληνικές τράπεζες σε επαφή με τον Γιώργο Παπανδρέου και με τον υπουργό του, τον κύριο Παπακοσταντίνου, αφενός και με τις ευρωπαϊκές αρχές, με τον Jean-Claude Trichet που προέρχεται από το τραπεζικό κλάδο της Γαλλίας, τον Dominique Strauss-Kahn, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την γαλλική προεδρία, με την Άγγελα Μέρκελ και με τον Σαρκόζη, που προέρχονται από τον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα που είναι πάρα πολύ ισχυρός. Δημιούργησαν ένα τρόπο ενέργειας από κοινού ώστε να μπορέσουν να υποχρεώσουν την Ελλάδα με συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης να δεχθεί αυτό το δάνειο. Αυτή λοιπόν είναι μια ιστορική αναδρομή για να δούμε πώς δημιουργήθηκε το ελληνικό χρέος. Και δεν θα μακρηγορήσω περαιτέρω, αλλά θα πω ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις παρατυπιών, παρανομίας και μη νομιμότητας στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Ο Γιώργος Κασιμάτης, που είναι παρόν,
Και ο κύριος Κατρούγκαλος θα μπορούσε να εξηγήσει καλύτερα πώς έγιναν παρατηρήσεις και παραβιάστηκαν και το ελληνικό σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία γενικότερα με όλη αυτή τη διαδικασία. Θα προσθέσω ακόμη δύο λόγια για την αναδιάρθρωση του χρέους. Το 2012 παρουσιάζεται στη διεθνή κοινή γνώμη και πάλι κάτι το οποίο είναι εντελώς λαθασμένο. Τι λέγεται? Για πρώτη φορά οι ιδιωτικές τράπεζες θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του χρέους και δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν τίποτα οι φορολογούμενοι. Οι τράπεζες θα το κάνουν αυτό. Και θα υπάρξει μεγάλη μείωση των ελληνικών τίτλων, των ελληνικών χρεογράφων. Είχαν σωθεί, όπως σας είπα, ήδη οι τράπεζες, οι ιδιωτικές. Κάποιοι καινούργοι είχαν αγοράσει τους ελληνικούς τίτλους και υπέστησαν το περίφημο κούρεμα. Στο μεταξύ διάστημα, το 2011, η ΕΚΤ είχε αγοράσει ελληνικούς τίτλους και δεν θέλησε να συμμετάσχει στην αναδιάρθρωση του 2012, αν θυμάστε καλά. Πλην όμως, είναι πολύ σημαντικό να πούμε στην κοινή γνώμη ότι τα χρήματα τα οποία θα απαιτήσει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η ΕΚΤ στην Ελλάδα, τα δις τα οποία πρέπει να αποπληρώσει η Ελλάδα, είναι τίτλοι του 2011 που έχει αγοράσει η ΕΚΤ με κούρεμα στην δευτερογενή αγορά, αλλά ζητά την αποπληρωμή τους στην Ελλάδα, τον Ιούλιο και την Ελλάδα, να γίνει στο 100% της αξίας τους. Μιλούμε για τίτλους οι οποίοι, σύμφωνα με την αναδιάρθρωση του 2012, αν θέλετε, μειώθηκαν για όλους, πλην για την ΕΚΤ, που ζητάει η ΕΚΤ νέες προσπάθειες και θυσίες από τον ελληνικό λαό και με καταχρηστικό τρόπο επωφελείται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και κάνει εκβιασμό στις ελληνικές αρχές. Αντιθέτως, το 2012, ποιος πλήρωσε πραγματικά την αναδιάρθρωση? Τα συνταξιδοτικά ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως μπορούν να σας πούνε με απόλυτη σαφήνεια ο κύριος Στρατούλης και άλλοι συναδελφοί του. Τα συνταξιδοτικά ταμεία στην Ελλάδα υπέστησαν απώλειες της τάξης του 50% ή περισσότερο της αξίας τους. Το ΕΚΤ και το ΔΝΤΟΥ που απαιτούν σήμερα από την Ελλάδα περαιτέρω μείωση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, οι ίδιοι αυτοί πιστωτές δημιούργησαν για την Ελλάδα και τους συνταξιούχους και τα ασφαλιστικά ταμεία αυτή την κατάσταση, διότι με άσχημο τρόπο ακολούθησαν μία συμπεριφορά η οποία ήταν συμπεριφορά που δημιουργούσε διακρίσεις και με το περίφημο Σφίκνερ μιλούμε εδώ για 30 δις. Αγόρασαν τίτλους ξέροντας ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ξέροντας ποιο είναι το δίσκο. Αντιθέτως όμως, οι απολυμμένοι εργαζόμενοι της Ολυμπιακής που είχαν πάρει ως αντιστάθμισμα της απόλυσής τους κάποιους ελληνικούς τίτλους και τα συνταξιοδοτικά ταμεία τα οποία υποχρεώθησαν επίσης να αγοράσουν παρά τέλησή τους ελληνικά χρεόγραφα, χρειάστηκε να πληρώσουν την ύφη κατά κάποιο τρόπο αυτής της αναδιάρθρωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε για πολιτική που δημιουργεί διακρίσεις και οδήγησε σε προφανή αδικία και έχει επιπτώσεις μακροπρόθεσμα. Οι δυσκολίες που δημιουργούνται για τα συνταξιοδοτικά ταμεία προέρχονται από τέτοιου είδους μέτρα και από άλλα μέτρα. Η μείωση λοιπόν των συντάξεων, η μείωση των συνεισφορών των εργοδοτών και εργαζομένων είναι αποτελέσματα της κρίσης που δημιουργήθηκε από τους πιστωτές. Το δεύτερο αυτό μνημόνιο επίσης έχει προφανή στοιχεία
παρατυπίας, απεχθούς δανείου, παρανομίας μη νομιμοποιούμενη. Και θα πω πάρα πολύ συνοπτικά τώρα κάτι που θα σας εξηγηθεί αργότερα με λεπτομέρειες. Δηλαδή, μόνον 10% των ποσών από αυτά που αναγγέλθηκε ότι έφτασαν στην Ελλάδα πήγαν στον δημόσιο κορβανά. Τα υπόλοιπα ποσά, εάν έφτασαν ποτέ, διότι ακόμη δεν έχουμε την απόδειξη, σε ποιο λογαριασμό έφτασαν, και εμείς ζητήσαμε με την πρόεδρο της Βουλής ως Επιτροπή, στον κύριο Στουρνάρα της Κεντρικής Τράπεζας τώρα, να μας δώσει τις διάφορες πληροφορίες που αφορούν τις διάφορες κινήσεις που έγιναν μεταξύ του λογαριασμού της Ελλάδας, την Τράπεζα της Ελλάδας και της ΕΚΤ. Και μας απήντησε ο κύριος Στουρνάρας εδώ και 15 μέρες ότι αρνείται να μας κοινοποιήσει αυτού του είδους τις πληροφορίες, δεδομένου ότι καλύπτεται από το τραπεζικό απόρριτο. Δηλαδή, κινήσεις οι χρηματοδοτικές μεταξύ δύο τραπεζών καλύπτονται από το τραπεζικό απόρριτο όσον να πρόκειται για προσωπικά δεδομένα ενός καταθέτου. Όπως η Μαρία Λουσία Φατορέλη θα το πει στην εκθέση, θα σας πει στην εκθέσή της, μπορεί το μεγαλύτερο ποσό των κονδυλίων που αναγγέλθηκαν να μην έφτασαν ποτέ στην Ελλάδα. Και όχι έφυγαν, ποτέ δεν έφτασαν ίσως. Διότι θα σας εξηγήσει με ποιον τρόπο, καλύτερα από μένα, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι ένα μεγάλο μέρος, αλλά θα πρέπει να το πούμε στους πιστωτές και στην κοινή γνώμη, ένα μεγάλο μέρος των ποσών που εστάλησαν χρησιμοποιήθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και είπαμε ότι 45 δις πήγανε στις ιδιωτικές τράπεζες. Αλλά παρόλα αυτά είναι ενισχυτική η κατάσταση του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα και χρησιμοποιεί πάντα τον εκβιασμό του να κλείσει την ροή ρευστότητας το ΕΚΤ προς την Ελλάδα. Το μνημόνιο τώρα και το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι ιδιωτοποιήσεις. Έχουμε σε αυτή την περίπτωση κάποιες τρανταχτές περιπτώσεις, όπως αυτή, που ιδιωτικοποιήθηκαν 28 δημόσια κτίρια, πωλήθηκαν για ένα κομμάτι ψωμί, τα χρήματα πήγανε σε έναν λογαριασμό που ελέγχουν οι πιστωτές, άρα το χρήμα δεν πήγε στα ταμεία της Ελλάδας, αλλά στους ιδιώτες, και υπήρχε αντιθέτως στις συμφωνίες πώλησης μια συμφωνία leasing. Και τώρα το ελληνικό κράτος πληρώνει ενίκιο για αυτά τα κτίρια. Και πολλές φορές πρέπει να πω ότι σε μερικά χρόνια θα έχει καταβάλει από ενίκια το ελληνικό κράτος τριπλάσιο ποσό από αυτό το οποίο πήρε εις αντάλλαγμα. Δηλαδή, η ιδιωτικοποίηση πραγματικά, το ξέραμε αυτό, αλλά εδώ είναι ένα σαφέστατο παράδειγμα ότι η ιδιωτικοποίηση είναι καταστροφή των αγαθών του δημοσίου που πρέπει να υπηρετήσουν το δημόσιο καλό. Και αντί να εξηγενθεί η κατάσταση, γεμίζουν οι τσέπες κάποιων ιδιωτών. Πράγμα το οποίο είναι κατάφορα παρανομία. Ολοκλήρωσα την εισαγωγή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είμαι βέβαιος ότι κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών θα μάθουμε όλοι μας πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα δώσουν τα κατάλληλα επιχειρήματα στην ελληνική κυβέρνηση, στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα δώσουν επιχειρήματα σε όλους τους ειλικρινείς δημοσιογράφους που επιθυμούν ειλικρινώς να ενημερώσουν την ελληνική κοινή γνώμη για να ρηχθεί άπλετο φως στο θέμα του ελληνικού χρέους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ που μου αναθέσατε αυτή την ευθύνη.